αμέσω τον Πολυσέρο στο πατέρα Ιδία μα τον Ενόπλιο, ο οποίο έχει να μα πει κάτι από την προσωπική του εμπειρία και γνωριμία με τον Γέροντα Ιωσή. Προφελίδα ακριβώ με τον αξιώθηκα, είχε την ευτυχία να επισκεφτώ τον Γερμανό για πρώτη φορά και να γνωρίσω τον Γέροντα Ιωσή. Και πήγαμε μια μεγάλη προσυνατική ομάδα του Θεσσαλονίκη, του επικεφαλής των τότε θεολόγων της Θεσσαλονίκης, τον Θανάση Τραγκόπουλο, γνωστό κύριο θεολόγο, με 40 άτομα, ήταν κάτι το σπάνιο τότε, οι μεγάλες ομάδες των συνεχτών, σε λίγο ακολούθησε θεολογική σχολή Αθηνών για τον καθηγητή Τερμπέλα, ένα μικρό κράτη. Τότε λοιπόν είμαστε 40 περίπου άτομα, θεολόγοι και φοιτητές της Θεσσαλονίκης και διατηρητική, είχε την χαρά να μετάσχω την εβδομάδα του Πάσχα του 1954, το προηγούμενο έτος, ποιος μας είπε ότι πάει εδώ της Πατέρας, και λίγο αργότερα ο κ. Παπαδόπουλος στέλνει. Α, ο κ. Καπαρνός είχε πάει την και αφού έφυγαν οι πολλοί μετά τρίμερων σύντομη περιοδία γιατί είχαν αποσχολήσεις, εμείναμε τρεις. Με έναν θεολόγο πάλι εξαιρετικής Δημήτριο Παπαδημητρίου, Μακαρίτη, και έναν νεότερο θεολόγο, και λέγαμε εμείς τώρα οι τρεις που έχουμε ακόμα άλλες τρεις μέρες, να πάμε τη συνεχή σκήτη. Πήγα λοιπόν στη συνεχή σκήτη και μα λέει ο τότε δικαίως Χρυσόστομος, δεν ξέρω πόσο έζησε κατόπιν, είπαμε, διακρίσει τον εβδομάδα του 1954, πήγα με ένα σκήτη, ο δικαίως αυτός δεν θα σου πάω στο Γέροντα Ιωσή. Και δημούμε λοιπόν μια πολύ απλή καλύβα και ο Γέροντας, ο ήρεμος, εγγυητής, όπως ελέγχθη, εκάθιτο έξω από την ήταν Μάγιος Βίρας, έξω από την καλύβα, η θάλασσα σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, πιο άκρο. Και δίπλα του ιδιωτερής κατακτητής της Ιωδίας, προφανώς κατόπισε να πέραν τα ονόματα, γιατί τότε μείναμε λίγη ώρα, δεν διέσαι το όνομα, θα ήταν ο πατήριος Τρέμπ προφανώς, ο πατήριος Σιφ που ζει ακόμα, ο Βατοτέλειο, και ο Παπαθεράδοκος ο Μακρινής. Άρχισε μια κάποια συζήτηση, καλή, δεν θα πάμε τα επιμέρους, σε λιγάκι λέει δίπλα μου δικαίου, λέει μια βαρκούλα που έχετε λέει στο μικρό Ρασανά, είναι ο Θεόπιτος, το Ιζιάδης λέει, μυρίστηκε ότι υπάρχουν θεολόγοι εδώ και έρχεται να μετάσχει. Σε θεολογικό διάλογο. Ήρθε τώρα ο Θεόπιτος, νέος τότε, είναι λίγο μεγαλύτερός μας, ζωερό πνεύμα, όπως πάντα, και συνεχίστηκε η κουβέντα. Εκείνο που διασώζουμε το εξής με δύο λέξεις. Λέει λοιπόν ο Θεόπιτος, Γέροντα, μα προφανώς του λέει Γέροντα, η γνήσια πνευματική ζωή, η βαθύτερη, η αληθινή, μόνο στο μοναχισμό γιατί μπορείτε να πάθει έτσι. Η ζωή της νύψεως και της αγαπίας κλπ. Οπότε απαντάει ο Γέροντας του τι των ωραίων διδακτικών ήταν ο Θεός. Ο Θεός είναι Πανάγαθος, είναι άπειρος. Δεν είχα μαγειτόπολο, οπότε διασώσεις, δηλαδή τις θυσίες έννοια. Και παντού είναι και πνοή του, το πνεύμα του, παντού. Οπότε κάπως αντίτε, αν τέλεξε ο Θεόπιτος επικαλούμενη σχολεία της Θεοκαλίας, ίσως θεολογική του Φιλαδελφίας και να δύο φράσεις. Αλλά έτσι λέει η Θεοκαλία, μόνο στην αστυνόμενη τη ζωή. Και πάλι ο Γέροντας Ιωσή που λέει, εγώ έχω την προσωπική εμπειρία ενός ανθρώπου, οι οποίοι ζούσαν τον κόσμο αυτή τη ζωή κατά των δυνατών και την αγρυπνία και την αδιαλειπτική κατά κάποιο τρόπο. Και πράγματι αυτά τα βλέπει κανείς κάπως και στις επιστολές του που είναι στο βιβλίο, το περίφημο που ευέλθει η έκφραση που είναι αυτής της εμπειρίας. Τελικά, αυτό είναι το σύνδεο, το απλό, σαφές, που έδειχνε την διάκριση της διακρίσεως, την απαλότητα, όπως είπαν και άλλοι πατέρες, την προσήνεια του ανθρώπου και ενώ έχει βαθεί κάτω σκέψεις και εμπειρίες, η όλη προσφορά ήταν ήπια σύγκλης τόνους και δεν σέβανε σε απόκριμνα, αλλά σε έκανε να πλησιάσει αυτά τα μεγάλα καρδιά. Αυτό ετοιμούμε το καθέτο με ευγνωμοσύνη για τον Άγιο και για την ομίλη αυτή.
ευχαριστήσω για την ευκαιρία για την κατάθεση της προσωπικής σου μαρτυρίας στην κυρία. Και τώρα, αφού τελείωσαν πλέον και θα πω από πολλού εισηγήσεις, προχωρούμε στις ερωτήσεις. Μόνο θέλω να παρακαλέσω και πάλι και να υπάρχει ησυχία ιδιαίτερα στον προθάλαμο της ακούσης. Γίνεται, αλλά είμαι ότι εξάρθω και εγώ το 59 να γνωρίσω 3 μήνες, 2 μήνες πριν κοιμηθεί ο Γιώργος Ιωσήφ τον ίδιο. Και ήταν η δεύτερη, έγινε μια εκδρομή που ήταν και ο Μπέλλας και με τον Πιτής, αν θυμάστε τα παιδιά. Και εγώ ήμουν στρατιώτης ο Κυρκής και κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει το καράβι εκεί και είχε πάει και Θεσσαλονίκης και μπήκα μέσα στο καράβι. Ήταν με το στέγιο πνεύματος και είχα φίλο πορεία στο τραήμερο και μπορούσα να είμαι στη μονάδα μου, ας πούμε, να πάω κάτω, ενώ θα είχε γυρίσει το καράβι. Φτάσαμε στη Παύλου και μια ντουντούκα είπαν ότι εδώ είναι νέα σπίτι, εδώ είναι νέα σπίτι. Όπως μας ξεναγούσαν, ας πούμε, από το καράβι, δεν μπορούσαμε να τα πάμε όλα με το μεγάλο καράβι. Εγώ εκεί είχα έναν ξάδελφο, ο πατήρ Εφραίμ τον ξέρω, πατήρ Σεραφή Αβραμαίος, πήγαν από το χωριό και ξαδελφός μου, ας πούμε, πρώτος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Και ήξερα ότι είναι εκεί, τον είχα δει και μια φορά στο χωριό Μοναχό 2 και ο Μόναχο, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Ήταν πρώτη φορά που επεσκέφθηκε το Άγιον Όρος ο στρατιώτης. Λοιπόν, οπότε πήγαμε στη Μονή του Αγίου Παύλου και ήταν, όπως λέμε στο χωριό, με ένα βοηδόσκινο ο ήλιος επάνω, κάνα 2 ώρες ακόμα. Και πήγα στο Μαγκάτι του Φραγκούρου να του πω ότι να μου αφήσει να πεταχτώ με την αρχή και να τον δω. Ήταν λίγο δύσκολο, όσοι είπαν την έννοια, ότι θα κλείσει η πόρτα, θα σας πάρει, ξέρω εγώ, η γη, ξέρω εγώ, να μας άφη. Πήγα στον Τραφώτη για τον Σταματόπουλο, που ήταν πιο ήπιος και καλός, και λέει, άστα παιδιά, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, φύγαμε εμείς 3. Οπότε φτάσαμε και κατά σύγκριση, το λέω έτσι, τελειώνω όμως, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά να δούμε το πηγαίο. Και δεν ξέρω πού να χτυπήσουμε. Και πέφτουμε χωρίς να το ξέρουμε και τώρα μετά που λέει έμαθα που έγινε ο Ιωσήφ, απίθανο ήταν να πέσουμε στον Αθανάσιο τον Ιωσήφ, που ήταν ο αδερφός του Γέροντας Ιωσήφ. Που χτυπάμε, βγήκε ένα γεροντάκι χωρίς καπέλο, με μακρύ γέννη, ασκητικότατος και δικονίκτος, με ένα σταυρό ξύπνο, ματάρι, κρεμαστό εδώ. Λέω, μάλιστα, περιμένετε εμένα. Καλώς τους. Μάλιστα, περιμένετε. Λέμε, θέλω και ο πατέρας Σεραφείμ να πάμε. Θα σας πάω εγώ. Πάμε. Ο πατήρ Σεραφείμ, συγκινημένος, θα μπείτε εδώ απόψε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, χαιρετηθήκαμε και είπαμε, δεν γίνεται, πάμε στον Άγιο Παύλο και φεύγουμε. Αλλά τώρα φεύγοντας, μήπως μπορείς να μας πας σε κανένα σκητή έτσι, να μας πει κάτι, ας πούμε. Είχαμε μια δίψα και λέει, μάλλον θα έχει αποσυρθεί τώρα ο Γέρο Ιωσήφ, ο Ιερομόναχος Σεραφείμ, ξεραφός μου, παρότι ήταν Ιερομόναχος, έλεγε τους λογισμούς του Γέρο Ιωσήφ. Δηλαδή συμβουλευόταν και τον έκοψε. Ο Δέγερ Ιωσήφ τον έλεγε ο άγγελος της σπίτης μας. Το είπε και όταν πήγαμε εμείς. Αλλά και ο Αθανάσιος όταν πήγαμε, λέει στον πατέρα μας, α, στον άγγελο της σπίτης μας. Ήταν έτσι, σεμνός άνθρωπος. Και μη λυγίες. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Ήτανε κάτω στο δάπεδο, στο χώμα εδώ, να αρχίσει να βγει. Ξυπόλυτος και ήταν πρισμένα τα πόδια του, τα δύο κάτω, άρχισε το πρίσιμο, προχώρησε προς την καρδιά και τότε πέθανε. Και ήταν ο γύρω Αρσένιος κάτω, ασκεπτής και αυτός με, πώς θα λέμε, τα κατσαράτα γένια του, καρθένιστα, και τον άνοιγε τα πόδια με πετρέλαιο ακάθαρτο. Ναι, χωρίς να κοιτάει προς εμάς ο Αρσέο γύρω Αρσένιος, όσο το ξέρετε εγώ, δεν πρόλαβα βέβαια, και δεν μιλούσε. Και οπότε, πριν πάμε, λέω εγώ στους άλλους τους δύο, θυμάστε καμία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο εδώ, πρέπει να φύγουμε, ας πούμε, να μην πάμε χρόνο. Ρώτησε εσύ. Λοιπόν, ευλογείτε και εγώ την ευχή σας, γιατί πάνε, ξέρετε, έχουμε αυτό και αυτό. Αν δεν θα μας πείτε κάτι, και θα πρέπει να ρωτήσουμε, όλες, λέω, δεν είμαστε κι εμείς, τη βοήθεια του Θεού,
αγωνιζόμενοι στον κόσμο και παρθενεύομαι, ας πούμε, βάσει πέσω. Και επειδή εδώ είναι ο παρθενικός βίος, ο μοναχισμός βίος, κάτι μου λέγατε για την παρθενία και την αγνότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, λέει στο Ιεροδικό, καθάπερ ίσταται ο σπαθάριος ενώπιον του βασιλέως, ούτως δι ίσταστε των μοναχών έναντι του δαίμονος της πορνείας. Τίποτα. Εμείς υποσιαστήκαμε πολύ, εγώ το άκουγα για πρώτη φορά, αλλά το βρήκα λέω στο Ιεροδικό, αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό και μας χάραξε αυτό. Το επαναλαμβάνω απλώς, καθάπερ ο σπαθάριος, δηλαδή ο σωματοφύλακας του βασιλιά, τον φυλάρι, ούτως δι ίστασε των μαρκών έναντι του δαίμονος της πορνείας. Λόγια ήταν και για την υπακοή, επειδή που μένουμε πρέπει να κάνουμε υπακοή, εγώ δεν είχα κάποιο. Λοιπόν, σε μια δουλειά και λέω, λέει υπακοή, όχι απλώς υπακοή, ανυπόκριτη υπακοή. Δηλαδή, ανυπόκριτος πρέπει με άλλη έννοια σήμερα, χωρίς διακρίσεις. Χωρίς να πεις, μα είναι έτσι, δεν είναι, ας το ανέλησε και λίγο. Και μας είπε το εξής χριστιανικό του Γεωργικού. Επήγαινε ο Γιάννης μπροστά και ο υπερτακτικός πίσω, για να μην αποσπώνται οι προσεγγέντες και να λένε την ευχή. Και συνήθισε ο Γέροντας, ο άγνωστος του Γεωργικού, ένα σαλιγκάρι, το οποίο είχε απλώς ήταν δροσιά φρενταρικό βοχή και άπλωσε το κερατάτο σου και περπατούσε. Σταμάτησε και έπαιρνε ο υπερτακτικός και του λέει την υπερτακτική. Ορά στον δουν. Το υπερτακτικός το πατέρι, ορώ. Οράς και τα κέρατα αυτού πόσα μέτρα εσύ. Ωρώ. Δεν εφαιρετίζεται. Τι ξέρετε. Τι βούση. Ένα σαλιγκάρι είναι. Πόσα μέτρα είναι. Δύο πόντους ας πούμε το πολύ. Ή τα κέρατα. Αν δεν έφερε αντίρρηση στο γέροντα. Και τρόπον και να μας είπε ότι μπορεί να έβλεπε ο γέροντας πού. Το έχει ο γέροντας έτσι είναι. Χωρίς άλλο σχόλιο. Και τρίτον για την προσευχή, είπα εγώ. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για την προσευχή, γιατί τη μοναχή μόνο προσευχή κάνετε εδώ και είπα. Έτσι και πιστεύω και έτσι είναι. Λέει, για την προσευχή, την ευχή. Όσο μπορείτε, όπου μπορείτε, όπου βρεθείτε, την ευχή. Την ευχή. Όπου μπορείτε, κλπ. Δεν κάνουμε άλλο σχόλιο, βιαζόμαστε, φύγαμε. Αυτό είναι το γέροντα για εσείς, δεν το ξαναείδα βέβαια, αλλά αξιότιμο θα πούμε εδώ. Φαντάζομαι το ξέρω να πάω μοναχός στο κελί το ίδιο εκεί, το 1968-69. Και για τον πατέρα Μπράνκο, όταν ήμουν εγώ στην Ιασκήτη το 1969 και πέρα, δεν το 70 τόσο, λοιπόν, 76, εγνώρισα, ήταν εκεί και κάποιους μήνες. Και πήγαινα, ξενυχτούσαμε ένα βράδυ, γονατιστός εκείνος, όλη την ώρα, 4-5 ώρες περίπου, συζητούσαμε θεωρητικά όπως είπε ο πατήρ. Τον γνώριζα από την αρχή που μετά θα είσαι σε ερωτημένο ας πούμε, φιλοσοφία, θεολογία, γλώσσες, οικονομικά. Ναι, λοιπόν, αλλά πολύ βαθιά πράγματι. Είχα την αίσθηση περιεχής Τριάντος ότι ήταν μεγάλος άνθρωπος και έχω, διατηρώ ακόμα αυτής της βραδιάς και άλλων βέβαια περιστατικών, γιατί μου είχε πει ο Γεωργάτη με τον κύριο Βασίλη, ότι έζησε κοντά του, α πούμε, και ήταν πολύ καλό και όχι ρολό. Και κλείνω μόνο με το εξή. Ήταν στην Ιασκητή κάπου εκεί και είχε να αναρθεί προ το Ρωσικό. Περνώντα. Πρέπει να γίνει διάβολο. Περνώντα τη Δάφνη, τέλειωσε. Περνώντα τη Δάφνη, του κάνουν έλεγχο. Στον έλεγχο είχε εδώ στο στήθο. Φορούσε σε μία σακούρα σαν μια τις διαφορές τους στα δικαστήρια θα λύσουν οι 50.